Πάμε να προχωρήσουμε να ανοίξουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Νίκο Καμπάνη, τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Να σας καλησπερίσω, κύριε Καμπάνη, σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε κάθε φορά στην εκπομπή σας να διαχέω με τις επιστημονική ενημέρωση στον κόσμο. Πολλά τα ερωτήματα, για να δούμε λίγο τη φωτογραφία, να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης. Πολλά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και ενθουσιασμός μεταξύ άλλων αναφορικά με αυτή τη φωτογραφία. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια υποχώρηση των υδάτων, έτσι για να το πω απλά και λαϊκά. Ακριβώς. Βλέπουμε τα ύδατα να κατεβαίνουν, τα νερά να κατεβαίνουν. Σε ποιο σημείο, στο ενετικό? Είναι στην εσωτερική μεριά του λιμάνιου και στην είσοδο του φρουρίου, του κούλε. Μάλιστα. Αυτό το σημείο. Έχει υποχωρήσει λοιπόν, υποχωρεί το νερό, αν μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο και να το περιγράψουμε όσο πιο απλά μπορούμε. Δεν ξέρω, έχετε ξαναδεί πάλι αυτή την εικόνα στο παρελθόν? Την έχετε μελετήσει έστω και επιστημονικά? Κοιτάξτε, στο λιμάνι μέσα αυτό ακριβώς το φαινόμενο δεν το είχαμε ξαναδεί. Δηλαδή, το να κατέβει τόσο πολύ το νερό και να δούμε αυτή την αμμουδιά να παρουσιάζεται. Αυτή την αμμουδιά. Μία πλάζ. Οι περισσότεροι τι είπαν? Ότι μετατράπηκε σε μία πλάζ το κούλε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι με πήραν από το όλη τηλέφωνο ο κύριος Διευθυντής Σύμβουλος, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, και μου λέει τι είναι το πρόβλημα κτλ. Οπότε εγώ δεν το είχα αντιληφθεί. Βλέπουμε στα μοντέλα μας και τα προγνωστικά τα οποία έχουμε στο εργαστήριο κάθε μέρα, βλέπουμε την διακύμανση της στάθμης της θάλασσας. Το περιμένατε? Σε όλη την Κρήτη. Καμιά φορά δεν δίνουμε σημασία, ξέρετε, ιδιαίτερη, ότι είναι ένα φαινόμενο φυσιολογικό. Δεν ήταν για κάποιο φόβο ή για κάποια ανησυχία. Υπήρξε ένας, όπως θα δείτε στις επόμενες φωτογραφίες, ας πούμε, εκεί που έχω μια εικόνα που δείχνω το λιμάνι του Ηρακλείου. Ναι, σιγά σιγά να τα παρουσιάσουμε, να τα δείξουμε αυτά. Εκεί λοιπόν όλο τον προηγούμενο καιρό υφίσταται στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοανατολικής Μεσογείου μια πολύ ψηλή βαρομετρική πίεση. Ναι. Αυτό σημαίνει από την απλή μηχανική ρευστών, σημαίνει ότι η επιφάνεια της θάλασσας πιέζεται και αρχίζει να καθίζει προς τα κάτω. Ναι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο αργά παρουσιάζεται, αργά σταθεροποιείται σε μια κατάσταση, έχει αυξομοιώσει λίγο πάνω, λίγο κάτω καθημερινά και όταν περάσει το φαινόμενο της ψηλής βαρομετρικής πίεσης, αντιστρέφεται και αρχίζει να επιστρέφει στη θέση. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτό το φαινόμενο? Στη συγκεκριμένη περίπτωση το επηρέασαν η πάρα πολύ ψηλή βαρομετρική πίεση, την οποία υπήρχε στην συγκεκριμένη περίοδο και βεβαίως δεν είχαμε και ανέμους ισχυρούς και έντονους, οι οποίοι να μετατοπίζουν μάζες νερού. Καιρικές συνθήκες λοιπόν, οι οποίες έτσι βοηθούν κατά κάποιο τρόπο αυτό το φαινόμενο. Ακριβώς. Είναι τα κύματα, αν θέλετε, και τα ρεύματα στην επιφάνεια της θάλασσας, αυτά καθορίζονται κυρίως από την μετεωρολογία. Δηλαδή ο άνεμος και η βαρομετρική πίεση είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή να σκεφτείτε ότι καθώς πιέζομαι την επιφάνεια... Και στην Παχιά μου βέβαια, σας διακόπτω τώρα, το ίδιο φαινόμενο πάνω κάτω. Σε όλη την ευρύτερη περιοχή παρουσιάστηκε στην Μάλτα, παρουσιάστηκε, το παρατήρησαν δηλαδή στην Μάλτα, το παρατήρησαν στην Κύπρο, πολύ στενός συνεργάτης μας, ο ωκεανογράφος εκεί πέρα, ο κ. Ζωδιάτης, μας παίρνει τηλέφωνο, μας λέει ότι στην Κερίνια οι Τούρκοι είδαν το φαινόμενο και υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη απορία. Βλέπουμε μία μαύρη γραμμή η οποία έχει τοποθετηθεί και δείχνει σωστά τα όρια της. Θα σας πω λοιπόν τι είναι αυτή η γραμμή. Αν το φέρουμε και σε κοντράστ με μια επόμενη φωτογραφία που την είχαμε τραβήξει το Σεπτέμβριο στην ίδια περιοχή, όπου ήταν πολύ κανονικές καιρικές συνθήκες και η επιφάνεια της θάλασσας ήταν και η στάθμη σας στα κανονικά επίπεδα. Εκεί που βλέπετε την μακριά μαύρη γραμμή, εκεί περίπου ήταν η συνηθισμένη το κύμα. Τώρα βλέπετε έχει υποχωρήσει η θάλασσα προς τα μέσα μια υψομετρική διαφορά γύρω στους 30-35. Αν μπορούμε να το φέρουμε και μπροστά λίγο, δηλαδή να το φέρουμε λίγο μπροστά, να εστιάσουμε λίγο στην εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, Θεοδώρα, για να καταλάβουμε λίγο αυτό το οποίο μας λέει ο κύριος Καμπάνης. Βλέπουμε λοιπόν τη μαύρη γραμμή αυτή τη στιγμή. Εκεί περίπου είναι συνήθως η άκρια της θάλασσας, το κύμα. Ναι. Σε μια συνηθισμένη μέρα με καλό καιρό, χωρίς κύματα τα οποία να σκαρφαλώνουν προς τα πάνω κτλ. Εκεί περίπου είναι. Βλέπετε ότι υποχώρησε η στάθμη γύρω στα 35 με 40 εκατοστά κατακόρυφα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή που έχει πολύ χαμηλή κλίση η παραλία, μας έκανε μια παραλία γύρω στα 5-6 μέτρα. Ήμουνα τη συγκεκριμένη μέρα της 23 του Φεβρουαρίου στην περιφερειακή νοδηλαστή με τον κύριο Ανδρουλάκη και συζητούσαμε ακριβώς για αυτά τα προβλήματα της περιοχής. Και το ερώτημά μας πάντα που παρουσιάζεται είναι. Μα πώς θα δημιουργήσουμε παραπάνω παραλία στον κόσμο να μπορεί να την απολαμβάνει και να αξιοποιείται και στον τουρισμό. Η ίδια η φύση λοιπόν εκείνη την ημέρα μας έστειλαν μετά και το καταγράψαν και πήραν τις φωτογραφίες επειδή ήταν πολύ έντονο λόγω της χαμηλής κλίσης. Μας είχε δώσει η μετεωρολογία, ο καιρός δηλαδή, μας είχε δώσει μια παραλία 5-6 μέτρα ενισχυμένη.
Μάλιστα. Υπάρχει ένα μετρολογικό μοντέλο το οποίο ακολουθείτε, σωστά? Πολύ και σωστά. Εξετάζεται. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτό και πόσο πολύ σας βοηθάει, τι συμπεράσματα προκύπτουν. Βεβαίως. Εμείς δεν δίνουμε έμφαση στο μετεωρολογικό μοντέλο. Εμείς το μετεωρολογικό μοντέλο το έχουμε στήσει για να εξυπηρετεί το ωκεανογραφικό μας μοντέλο. Ναι. Να παίρνουμε δηλαδή από εκεί την πληροφορία για το τι καιρό θα έχει τις επόμενες μέρες, να την αποκλιμακώνουμε σε κατάλληλα λεπτομερή πληροφορία όσον αυτή που έχουμε στο ωκεανογραφικό μας μοντέλο, και επομένως αυτό είναι το όλο προγνωστικό σύστημα που έχουμε. Η έμφαση του είναι στο ωκεανογραφικό κομμάτι. Και αν δούμε κάποιες φωτογραφίες, όπως ας πούμε αυτή που βλέπετε εδώ πέρα, βλέπουμε την πρόγνωση που μας είχε κάνει. Αυτά είναι από τις προγνώσεις που έχουμε αρχιοθετήσει, ναι, από τις 27 πρώτου μέχρι και τις 20, μέχρι και τις 20, μέχρι και νομίζω και αύριο, αν βλέπω καλά το γράφημα. Το μπλε είναι η ατμοσφαιρική πίεση, την οποία βλέπετε ότι όσο αυξάνει η ατμοσφαιρική πίεση, πιέζεται η επιφάνεια της θάλασσας. Το κόκκινο είναι η επιφάνεια της θάλασσας. Εδώ βλέπετε και την αυριανή πρόγνωση, που θα είναι περίπου η επιφάνεια. Στο μείον 4 εκεί. Το μείον 0,4. Το μείον 0,4. Γενικότερα, κύριε Καμπάνη, παράκτες περιοχές, πόσο μπορεί να επηρεαστούν από την εκδήλωση του συγκεκριμένου φαινομένου και ποιες οι επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν? Μας λέτε ότι είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Εκδηλώνεται κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν είναι ανησυχητικές. Ωστόσο, υπάρχουν επιπτώσεις, έστω μακροπρόθεσμα? Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρξει κάποια όχληση στην παράκτεια ναυσιπλοεία. Ας πούμε στο λιμάνι, εκεί που κατέβηκε λίγο παραπάνω η στάθμη, δεν θα πλησίαζαν τα πλοία τόσο κοντά στο λιμένο βραχιόνιο, τα σκάφη δηλαδή, ναι, που λιμένονται στο εσωτερικό κομμάτι του λιμανιού, δεν θα πλησίαζαν τόσο κοντά στο λιμένο βραχιόνιο, αλλά αυτό, αν το δείτε όχι μόνο στην κατακόρυφη πτώση, αλλά στην οριζόντια, μπορεί ας πούμε, να έπρεπε να προσέχουν και εκεί που περνούσαν ας πούμε, στα 5 μέτρα από το λιμένο βραχιόνιο, τώρα να έπρεπε τις συγκεκριμένες μέρες να περάσουν στα 6, στα 7 μέτρα απόσταση, ώστε να βρουν το κατάλληλο βάθος. Είναι δηλαδή μια μικρή τέτοια όχληση. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Το βλέπουμε και στην περίπτωση που έχουμε ισχυρή αστρονομική παλήρεια. Αυτή είναι συνήθως στις ισημερίες. Τώρα είμαστε μακριά από την ισημερία, που είναι γύρω στις 20 του Μάρτη. Οπότε το αστρονομικό κομμάτι της παλήρειας ήταν μόνο το ημερήσιο, που είναι πρακτικά πάρα πολύ μικρό. Προσθέτει δηλαδή πολύ μικρή μεταβολή στην επιφάνεια της θάλασσας. Ήταν καθαρά μετεωρολογικό αυτό το φαινόμενο. Το επέβαλε ο καιρός. Πέρασε η περίοδος που είχαμε τις συγκλήσεις τέτοιων ατμοσφαιρικών συνθήκων. Επανέρχεται το φαινόμενο σιγά σιγά και φυσιολογικά. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στις δραστηριότητες αυτή την περίοδο του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ. Το project το οποίο επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο σύστημα, το προγνωστικό, το ωκεανογραφικό, θέλουμε να το αναβαθμίσουμε. Αφενός αναζητούμε πάντα, ξέρετε, χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, κυρίως για να αναβαθμίζουμε όλα μας τα εργαλεία και τα προϊόντα που έχουμε, και στην τρέχουσα φάση είμαστε στην διαδικασία του να εγκαθιστούμε στην άκρη του λιμανιού στο Φάρο ένα σύστημα από κυματογράφους, ρευματογράφους, οι οποίοι θα μας παρέχουν μια πολύ σημαντική πληροφορία, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε την πρόγνωση των ωκεανογραφικών μας μοντέλων, συγκρίνοντάς με πραγματικές μετρήσεις. Αυτό είναι δηλαδή κάτι στο οποίο βρισκόμαστε σε φάση να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι όταν το έχουμε ολοκληρώσει θα μας δώσει μια πολύ πιο βελτιωμένη πρόγνωση της κατάστασης της θάλασσας στην ευρύτερη περιοχή που παρακολουθούμε. Και οι μετρήσεις αυτές και τα βασικά συμπεράσματα και τα αποτελέσματα θα φανούν χρήσιμες και χρήσιμα σε ποιους κλάδους, σε ποια επαγγέλματα, σε ποιους επαγγελματίες? Κοιτάξτε, αυτό που είναι η τάση της εποχής, όπως το έχουμε και ξαναπεί, είναι το να δημιουργεί κανείς υπηρεσίες ψηφιακές, αξιοποιώντας όλα αυτά τα δεδομένα που παράγονται από τα προγνωστικά μοντέλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε διάθεση να φτιάξουμε κάποιες υπηρεσίες που να είναι πολύ εύχρηστες, δηλαδή να κατανοούν το πρόβλημα του χρήστη και να το απαντάνε κατευθείαν στο ζητούμενο το οποίο έχουν. Θέλει και όχι να προσπαθεί να συνθέσει από τα πρωτογενή δεδομένα, την πρωτογενή πληροφορία την οποία παράγεται προγνωστικά, να συνθέσει αυτός το ζητούμενο το οποίο έχει. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Προέκυψαν ξεχωριστά συμπεράσματα, εμφανιστήκατε καθησυχαστικό στο κομμάτι του φαινομένου υποχώρησης των υδάτων. Είναι κάτι το οποίο πιθανότατα να το ξαναδούμε και το επόμενο διάστημα?
αν ξανασυντρέξουν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες. Για ποιο λόγο αυτό το διάστημα όμως τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε καταγραφεί τόσο έντονα? Ο καιρός εξελίσσεται με μια τυχαιότητα. Στον καιρό υπάρχει και μια τυχαιότητα. Και μπαίνει και η παράμετρος κλιματικής αλλαγής και των συνθήκων των νέων. Κοιτάξτε, και εγώ αυτή την παρατεταμένη υψηλή βαρομετρική πίεση, η οποία έχει δημιουργηθεί στην ευρύτερη νοτιοανατολική Μεσογείου, δεν τη λέμε ακραίο φαινόμενο με την κακή πλευρά, δηλαδή έχουμε συνηθίσει να λέμε ακραία φαινόμενα, αυτά τα οποία μας δημιουργούν κάποια όχληση, ακριβώς, κάποια επικινδυνότητα. Κάποια προβλήματα. Ωστόσο, αξίζει να μελετηθεί, αυτό λέτε. Και αυτό όμως είναι ένα ακραίο φαινόμενο με την έννοια ότι δεν είναι σύνηθες και ξεφεύγει από τους μέσους όρους των δεδομένων της εποχής, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Οπότε είναι και από αυτή την έννοια ένα ακραίο φαινόμενο. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω θερμά, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Καμπάνη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.